Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV με νέα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Τετάρτη σήμερα, 20 του μήνα, θα ξεκινήσουμε φυσικά με το Σκοπιανό, καθώς επικυρώθηκε η Συμφωνία Ελλάδος-Σκοπίων για το ονοματολογικό με 69 ψήφους από τη Βουλή της γείτονας χώρας. Εν τω μεταξύ, στα άκρα έχουν οδηγηθεί οι σχέσεις του Προέδρου των Σκοπίων, Γιώργη Ιβανόφ, με τον Ζόρα Ζάεφ για τη συμφωνία με την Ελλάδα. Ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός απειλεί τον Ιβανόφ με αποπομπή, αν δεν υπογράψει τη συμφωνία, με τον Πρόεδρο της χώρας να τον προκαλεί να κινήσει τις διαδικασίες, επαναλαμβάνοντας πως η θέση του είναι οριστική. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας, με φόντο τις αποδοκιμασίες που δέχονται στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Με 69 ψήφους επικυρώθηκε η Συμφωνία Ελλάδος και Σκοπίων για το ονοματολογικό από τη Βουλή της γειτονικής χώρας. Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αμέσως μετά την ψηφοφορία, ο Ζόραν Ζάεφ δήλωσε πως πλέον ανοίγει ο δρόμος για να μπει η χώρα στο ΝΑΤΟ και ευχαρίστησε τον Υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων, Νικολά Δημητρόφ. Βαθαίνει η κόντρα Ιβάνοφ-Ζάεφ στα Σκόπια. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο πρόεδρος των Σκοπίων άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εάν χρειαστεί να κινηθούν διαδικασίες αποπομπής του Προέδρου της χώρας, προκειμένου, όπως είπε, να μην επιτραπεί σε κανένα να κόψει το δρόμο της χώρας προς την Ευρώπη. Ο Ιβάνοφ σήκωσε το γάντι, λέγοντας ότι η θέση του για τη βλαπτική συμφωνία είναι οριστική και παραμένει αμετάβλητη, παρά τις δεδηλωμένες απειλές και πιέσεις. Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων, μιλώντας στο κανάλι 5, πιστεύει πως οι πολίτες της χώρας του θα επιλέξουν σοφά και πως η μεγάλη πλειοψηφία θα στηρίξει τις προοπτικές που ανοίγονται μετά τη συμφωνία με την Ελλάδα. Όσον αφορά το περιεχόμενο της συμφωνίας, ο Ζάεφ το χαρακτήρισε μεγάλο κέρδος για τη χώρα του, καλώντας Σκοπιανούς να τη διαβάσουν προσεκτικά ώστε να κατανοήσουν ότι πρόκειται για μια σοφή και δίκαιη λύση. Η αξιωματική αντιπολίτευση που αντιτίθεται στη συμφωνία που υπεγράφει στις πρέσπες και αποχώρησε από τη συζήτηση είχε καλέσει τους υποστηρικτές της σε συγκέντρωση έξω από το Κοινοβούλιο. Έτσι, από νωρίς το πρωί, αστυνομικές δυνάμεις είχαν περικυκλώσει το Κοινοβούλιο προκειμένου να αποφευθούν τυχόν επεισόδια. Την ίδια ώρα, την πρόταση του κόμματός του να περάσει συμφωνία, όποτε αυτή και αν έρθει, για το Μακεδονικό με 180 ψήφους από τη Βουλή, προκειμένου να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του, κατέθεσε ο επικεφαλής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνος Καμένος. Ο Υπουργός σε δηλώσεις του, αμέσως μετά τη διευρυμένη συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας και εκτελεστικού γραφείου, επανέλαβε πως το κόμμα του δεν στηρίζει τη συμφωνία και ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου αυτή να μην περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, ζήτησε και την παρέμβαση της δικαιοσύνης, προκειμένου να διερευνηθεί το πογκρόμο που το χαρακτήρισε στελεχών και βουλευτών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων από τη Νέα Δημοκρατία και τη Χρυσή Αυγή, αλλά και συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους. Ζητάμε ομόφωνα, άμεσα, τη δικαστική διερεύνηση. Με εμπλοκή του εισαγγελέα, δίνουμε όλα τα κινητά μας τηλέφωνα της κοινοβουλευτικής ομάδος, αλλά και των στελεχών μας στη διάθεση της δικαιοσύνης, προκειμένου να αποδειχθεί ποιος προσπαθεί ουσιαστικά σε συνέχεια αυτών που υπόθηκαν και μέσα στη Βουλή να καταλύσει το πολίτευμα. Γιατί περί καταλύσεως του πολιτεύματος πρόκειται η προσπάθεια αυτή η οποία γίνεται για εκφαβισμό στελεχών ενός δημοκρατικού κινήματος. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για πτώση της κυβέρνησης την προηγούμενη εβδομάδα είχε στόχο τους ανεξάρτητους Έλληνες. Η πρόταση δεν αφορούσε τη συμφωνία ή το σχέδιο συμφωνίας το οποίο υπεγράφει στις πρέσπες. Είχε στόχο τους ανεξάρτητους Έλληνες, προκειμένου να μην προχωρήσει η πολιτική της κυβέρνησης και να μην φτάσουμε στην αυριανή μέρα. Στην μέρα δηλαδή συνεδρίασης του Eurogroup και στην έξοδο της χώρας από την περίοδο των μνημονίων. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Καμένος επιχείρησε να καλύψει τον αντιπρόεδρο του κόμματός του, Παναγιώτη Σγουρίδη, για τις δηλώσεις του περί ανταλλαγμάτων για το χρέος, ενώ διευκρίνησε πως το κόμμα του δεν βάζει στη ζυγαριά τα εθνικά θέματα με το χρέος. Νωρίτερα, στην αποκάλυψη ότι αν οι ανεξάρτητοι Έλληνες καταψηφίσουν τη συμφωνία στη Βουλή για το Σκοπιανό, η κυβέρνηση θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Πόσον τεθεί οποιοδήποτε θέμα αμφισβήτησης του Κοινοβουλίου, της εμπιστοσύνης του Κοινοβουλίου και από τον οποιονδήποτε στην ελληνική κυβέρνηση, τότε ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει και θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Υπάρχει ένα μεγάλο λάθος. Και το πρώτο ερώτημα που είπατε και δεν επανήλθατε και πριν να το απαντήσω, που λέει ότι συνδέεται με τα οικονομικά το όνομα. Και αυτό που λέει ότι ως αντάλλαγμα δίνουμε το όνομα για να έχουμε και το χρέος. Και αυτοί και εγώ, και λοιπά. Πέρα από το ότι είναι άθλια ψέματα και το ξέρουν,
Γιατί υποψιάζονται πόσο καλά θα πάνε αυτές τις ιστορίες. Ο Ζάεφ το λέει. Ο Ζάεφ το λέει στο λαό του. Όχι, ο Ζάεφ δεν λέει. Ο Ζάεφ λέει ότι ανοίγει μια κοινωνική. Δεν λέει ο Ζάεφ για τα οικονομικά, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Μπορεί ο Νίκος Κοντζιάς να διέψευσε τους ισχυρισμούς του Δημήτρη Καμένου περί ανταλλαγμάτων για το χρέος. Αλλά ο αντιπρόεδρος των ΑΝΕΛ, Παναγιώτης Γουρίδης, επιβεβαίωσε τον πρόσφατα διαγραφέντα βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγιώτης Γουρίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, σχεδόν παραδέχθηκε ότι μπήκαν στο ζύγι. Προκειμένου να πιστούν οι βουλευτές των ΑΝΕΛ ανταλλάγματα με βάση τη διευθέτηση του χρέους, επιβεβαιώνοντας τον Δημήτρη Καμένο και τις αποκαλύψεις που είχε κάνει λίγα 24 ώρα νωρίτερα και μέχρι στιγμής διαψεύδονταν. Συζητήθηκαν παράλληλα όλα τα θέματα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή, ο κ. Γουρίδης απέφυγε να σχολιάσει την καταψήφιση της πρότασης μορφής της Νέας Δημοκρατίας κατά της κυβέρνησης, προκειμένου να μην υπογραφεί η συμφωνία. Λέγοντας ωστόσο πως όταν έρθει η ώρα να έρθει η συμφωνία στη Βουλή, θα κάνουμε αυτό που πρέπει, κάνοντας λόγο ακόμη και για αποχώρηση από την κυβέρνηση. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δηλώσεις Γουρίδη έβαλαν φωτιά στη συνέδρια της Βουλής με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ανδρέα Λοβέρδο, να ζητά εξηγήσεις. Με αποτέλεσμα να ξεσπάσει διαμάχη με τον παρόντα βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Κώστα Κατσίκη. Εν τω μεταξύ, παρά τις διαψεύσεις, πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι η συμφωνία για το Σκοπιανό βελτιώνει τις πιθανότητες της κυβέρνησης να πετύχει κάτι καλό στο αυριανό Eurogroup. Η ελληνική κυβέρνηση θα πάει στις συνομιλίες με διαφορετικό ηθικό, ανέφερε χθες το Reuters Ευρωπαίος αξιωματούχος. Αλλά την ίδια στιγμή επέμεινε ότι η συμφωνία δεν συνδέθηκε ποτέ με τις συζητήσεις για το πρόγραμμα. Δεν μπορεί να αποκλείσει κάποιος ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο από τη στιγμή που η Ελλάδα εμφανίζεται ως μια δύναμη που λύνει, αντί να δημιουργεί προβλήματα, είπε από την πλευρά του κυβερνητικός αξιωματούχος, απορρίπτοντας όμως και αυτός κάθε υπόνοια ότι το ελληνικό χρέος συνδέεται με τη συμφωνία για το Σκοπιανό. Κυβερνητική αγωνία σε δύο μέτωπα καταγράφεται στο κυβερνητικό στρατόπεδο τα τελευταία 24 ώρα και η κυβέρνηση αναζητά ήδη τον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει να αλλάξει την ατζέντα και την εικόνα που δημιουργείται. Η πρώτη αιστεία ανησυχίας δεν είναι άλλη από τα συνεχόμενα κρούσματα αποδοκιμασίας κυβερνητικών στελεχών αλλά και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από πολίτες για τη συμφωνία στο Μακεδονικό. Από την πρώτη στιγμή, τα στελέχη που δέχθηκαν τους προφυλακισμούς υποστήριξαν ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο από τη Νέα Δημοκρατία και την ακροδεξιά. Η Θεοδόρα Τζάκρη αναφέρθηκε ονομαστικά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας περιοχής, ενώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε για ναζιστικά στοιχεία. Ο κύριος Τσίπρας αποδέχτηκε στις Πρέσπες μια κακή συμφωνία. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων είναι πληγωμένη που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξαρτήτων Ελλήνων δεν σεβάστηκε τις ευαισθησίες τους. Η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου αποδέχτηκε ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν είχε ως τώρα δεχτεί από τότε που προέκυψε το ζήτημα. Δηλαδή, μακεδονικό έθνος και μακεδονική γλώσσα. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα κυρώσει τη συμφωνία που υποχρεούνται να φέρουν στη Βουλή οι κύριοι Τσίπρας και Καμένος. Γεγονός είναι ότι η συμφωνία για τον ομοτολογικό έχει προκαλέσει τριχμούς και στη γείτονα χώρα αλλά και στο εσωτερικό της Ελλάδας. Εμείς όμως να πάμε στα αυτοδιοικητικά μας. Ανοιχτή συζήτηση είχαν στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, η Δήμαρχη Αττικής, με την πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την κυρία Ανδρονίκη Θεοτοκάκου, για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των ΟΤΑ και τα προβλήματα συνεργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τους Δήμους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ, τον κύριο Γιώργο Γιακυμίδη. Καλησπέρα σας. Κύριε Ακημίδη, μας ακούτε? Σας ακούω. Λοιπόν, χθες υπήρξε αυτή έτσι, η συνάντηση με την πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Η είδηση που βγαίνει είναι η κατάργηση των επιτρόπων από 1η Ιανουαρίου του 2019, εάν είναι σωστές οι πληροφορίες μας. Αυτό είναι κάτι ψηφισμένο εδώ και καιρό. Απλώς όσο φτάνει ο καιρός, συνειδητοποιούμε την καινούργια κατάσταση. Ως αυτοδιοίκηση. Δηλαδή συνειδητοποιούμε ότι σε 6 μήνες δεν θα έχουμε τον έλεγχο που έχουμε μέχρι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό προκαλεί αντιδράσεις από αυτοδιοικητικούς, κυρία Ακημίδη. Ναι, ενώ θα έμοιαζε λογικό ότι τώρα 10 χρόνια παραπονιόμαστε για τον έλεγχο κλπ. Τώρα που φτάνει η ώρα της κατάργησης, έχει αρχίσει και κινείται η ανάποδη διαδικασία και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς βαρβάρους. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Γιατί όμως υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις? Να εξηγήσω. Γιατί εγώ που είμαι παλιός αυτοδιοικητικός και δούλεψα χρόνια χωρίς τον έλεγχο αυτόν, τον προληπτικό, ήταν χάρη Θεού που μπήκε με την έννοια ότι τελειώνοντας τη θητεία μας δεν μας τραβάει κανείς για κάτι που υπογράψαμε τον καιρό της θητείας μας, διότι έχει υπογραφεί ήδη το ελεγκτή.
έχει υπογραφεί ήδη του Επιτρόπου. Αυτό είναι μεγάλη ασφάλεια για όλους όσους ασκούμε διοίκηση. Mm-hmm. Όπως αντιλαμβάνεστε. Ναι. Καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν τώρα που θα καταργηθεί αυτό, δεν έχουμε καταλήξει με τι θα το αντικαταστήσουμε για να είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα μας κάνει εξίσου ασφαλείς. Και αλήθεια είναι ποιος αναλάβει και την ευθύνη για κάθε τι που υπογράφεται και ελέγχεται. Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι ο Επίτροπος αντικατασταθεί από κάποιο δημόσιο υπάλληλο. Όχι, όχι. Μένει στον κάθε Δήμο, στον εσωτερικό έλεγχο το δικό μας, το τι υπογράφουμε και τι όχι. Και κάποια στιγμή θα γίνεται ένας έλεγχος τους 6 μήνες ή στα 6 χρόνια να ελέγχει αν τα κάναμε σωστά. Αν όμως δεν τα κάναμε σωστά, αν έχει πληρωθεί κάτι λάθος, τότε θα πρέπει να επιστραφεί. Ενώ τώρα δεν πλήρωνες τίποτα χωρίς την υπογραφή του Επιτρόπου. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Μάλιστα. Θα έχεις μετά κατασταλτικό έλεγχο, δεν θα έχεις προληπτικό όπως είχες τώρα. Και εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δεν είναι εύκολο ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτό βγήκε από την εξηγή μας κουβέντα. Mm-hmm. Έτσι. Φαντάζομαι ότι θα το ξανασυζητήσετε. Δεν μας κάνει ευτυχισμένους η επόμενη μέρα. Πρέπει να διορθώσουμε αυτό που υπάρχει σήμερα και αυτό μας προβληματίζει. Αυτό έκανε η ΠΕΔΑ, να καλέσει τους συναδέλφους να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί με την πρόεδρο του Ελεκτικού, που είναι μια πάρα πολύ καλή δικαστήνα, για να δούμε ποια πραγματικό θα μπορούσε να ήταν αυτό που θα μπει στη θέση του προληπτικού ή ελέγχου ή αν θα τον συνεχίσουμε κλπ. Πραγματικά, επειδή έχει προκαλέσει να ταράξει σε αυτό το γεγονός, σκέφτεστε να το συζητήσετε και στην ΚΕΔΕ, να το φέρετε... Νομίζω ότι είναι βασικά θέμα της ΚΕΔΕ. Εμείς κάνουμε μία πρώτη κουβέντα και πρέπει η ίδια η ΚΕΔΕ να δουλέψει σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί αφορά το σύνολο της αυτοδιοίκησης και δεν είναι τοπικό θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, της Αττικής. Ναι, σαφώς. Φαντάζομαι ότι εντάξει, χθες στην συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, υπήρξαν έτσι διαφορετικές απόψεις ή όλοι εκφράσαν την ανησυχία απόψεις. Που εκφράσατε κι εσείς αυτή Όχι, τη στιγμή. Όχι, όλες καταλήγουν στην ίδια ανησυχία. Mm-hmm. Το πώς θα λυθεί, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Και αυτό είναι μια ακόμα μεγαλύτερη κουβέντα που πρέπει να γίνει με το σύνολο της αυτοδιοίκησης. Μάλιστα. Κρατάμε το χθεσινό σαν μία πρώτη κουβέντα και θα δούμε το δεύτερο βήμα μας. Η κυρία Θεοτοκάτου τι σας συμβούλεψε για αυτές τις ανησυχίες? Η κυρία Θεοτοκάτου μας είπε ότι αν θέλουμε να ζητήσουμε συνέχιση του ελέγχου για ένα διάστημα. Παράταση. Η ίδια θα ήταν αφεντική παράταση. Ακριβώς. Μάλιστα. Νομικά σας καλύπτει αυτό? Είπε ότι αν το ζητήσουμε, το ελεγκτικό κατά πάσα πιθανότητα θα συμφωνήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι είναι πρόωρο αυτό. Στην πορεία θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Αύριο θα πραγματοποιηθεί το ΔΣ της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι συμβολικά επιλέχθηκε η Θεσσαλονίκη με φόντο το ονοματολογικό. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ήταν ήδη η συνεδρίαση των σύνδεσμων των φορέων διαχείρισης απορριμμάτων. Mm-hmm. Πέμπτη Παρασκευή θα πήγαιναν κάποιοι αυτοδιοικητοί έτσι και αλλιώς εκεί και νομίζω ότι γι' αυτό μπήκε το Συμβούλιο. Δεν θεωρείτε ότι συνδέεται με το εθνικό θέμα? Που... Τι να σου πω, ο καθένας πώς μπορεί να το συνδέει? Είναι εγώ που ξέρω την αλήθεια των πραγμάτων. Δεν βλέπω να έχει καμιά σύνδεση. Νομίζω δηλαδή έτσι κι αλλιώς το μισό διοικητικό θα ήταν εκεί. Οπότε κλείθηκε και το άλλο μισό για να κάνουμε ένα συμβούλιο. Τι έχει ο πρόεδρος στο νου του, αυτό το ξέρει. Μάλιστα. Θα υπάρχουν και οι περιφερειακές ενώσεις της Βόρειας Ελλάδας στην συνεδρίαση. Ποια θα είναι τα θέματα που θα συζητήσετε, κύριε Ακημίδη? Δεν ξέρω. Ο Κλεισθένης είναι το βασικό μας θέμα. Mm-hmm. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Μάλιστα. Δεν ανήκει στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης, έτσι, που είχε αποφασιστεί από την ΚΕΔΕ και εσείς είχατε διαφωνήσει? Όχι. Μάλιστα. Διοικητικό συμβούλιο είναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ακημίδη. Να είστε καλά. Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Σε συνέντευξη παραχώρησε αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, στη δημόσια τηλεόραση, σχετικά με την διαχείριση απορριμμάτων, προανήγγειλε τη δημιουργία 6 χώρων εντός της Αττικής για την επεξεργασία απορριμμάτων που δεν θα επιβαρύνουν περιβαλλοντικά τις γύρω περιοχές. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κίνδυνο λόγω καθυστερήσεων των αυτοδιοικητικών να προσαρμοστούν στο περιφερειακό σχεδιασμό, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικές επενδύσεις. Την ενεργοποίηση του συνόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή της χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων σε όλους τους Δήμους μέσα στο 2018 ζητά ο Σωκράτης Φάμελος.
Πετάμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της οικονομίας μας στα σκουπίδια, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον οποίο υπάρχουν οι συμφωνίες για τη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων και όχι μόνο για τη ταφή τους. Υπάρχουν και τα κονδύλια, μένουν όμως αναξιοποίητα. Δεν μπορεί να είναι λύση για την Ελλάδα η ταφή. Έχουμε ήδη περίπου γύρω στα 300 εκατομμύρια εγκεκριμένα τον τελευταίο χρόνο για έργα επεξεργασίας που ανακτούν υλικά, που παίρνουν πρώτες ύλες δηλαδή από τα απορρίμματα, γιατί πετάμε πάρα πολύ κομμάτι, μεγάλο κομμάτι της οικονομίας μας στα σκουπίδια. Ναι, κύριε Υπουργέ, αυτό είναι πρόβλημα, δεν μπορεί να συνεχίσει. Οι αρμοδιότητες εκτέλεσης των έργων είναι στην αυτοδιοίκηση, εκτός από την Αθήνα που είναι μαζί η αυτοδιοίκηση με την περιφέρεια. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα είναι μόνο η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Ο σχεδιασμός της χώρας τελείωσε το 2015. Ο σχεδιασμός των περιφερειών τελείωσε το 2016. Οι υπουργικές αποφάσεις για το πού θα γίνουν τα έργα βγήκαν το 2016. Έχετε τελειώσει εσείς. Έχουμε τελειώσει και μάλιστα τελειώσαμε διότι το είχαν βάλει και οι δανειστές, να σας το πω. Μάλιστα. Υπάρχει και αυτό το θέμα. Όμως δεν υποτιμώ ότι πρέπει και η πολιτική ηγεσία και εμείς δηλαδή να βοηθήσουμε για να γίνουν τα έργα. Δεν φτάνει μόνο η αυτοδιοίκηση, η οποία προφανώς και πρέπει να επιταχύνει, αλλά και η κοινωνία μας να αλλάξει. Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών πρέπει να γίνει συνείδηση και στον επιχειρηματικό κόσμο και στους πολίτες αλλά και στις δημοτικές αρχές, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος προανήγγειλε τη δημιουργία 6 χωροθετήσεων εντός της Αττικής για την επεξεργασία απορριμμάτων που δεν θα επιβαρύνουν περιβαλλοντικά τις γύρω περιοχές. Ο σχεδιασμός διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει και υπάρχει μια απόφαση και του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων για ένα καινούργιο σχέδιο, γιατί άλλαξε και ο σχεδιασμός της χώρας. Δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην ανακύκλωση. Υπάρχει εγκεκριμένο σχεδιασμό και η απαραίτητη μελέτη περιοδικών επιπτώσεων για όλα τα έργα τη Αττική. Υπάρχει πράγματι πολλαπλασιασμό των εγκαταστάσεων και μια, αν θέλετε, γεωγραφική κατανομή, έτσι ώστε να έχουμε και στη Δυτική Αττική και στην Ανατολική και στον κεντρικό τομέα μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Δεν πηγαίνουμε στο μονόδρομο της ταφής. Ήδη οριμάζουν πολλές μελέτες. Πέρυσι δόθηκαν 150 εκατομμύρια από το Υπουργείο Οικονομίας στην περιφέρεια, στο ΠΕΠ Αττικής, και ήδη έχει προκηρυχτεί το μέτρο στην περιφέρεια, στο ΠΕΠ Αττικής, το σωστό. 150 εκατομμυρίων περιλαμβάνει 2 μονάδες επεξεργασίας στην πρώτη προκήρυξη και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες 4. Έχουμε ήδη λάβει τις μελέτες για τις χωροθετήσεις, τις άδειες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προχωράμε σε αυτό το μέτρο, αν θέλετε, της αντικατάστασης του μονόδρομου της ταφής στη Φυλή στα Λιώσια. Περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ θα χάσει η κεντρική Μακεδονία αν δεν εφαρμόσει τον περιφερειακό σχεδιασμό ύψους 3,7 εκατομμυρίων ευρώ για τον προγραμματισμό των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και τη μεταβατική διαχείριση βιοαποβλήτων, διεμήνυσε ο Σωκράτης Φάμελος που παρέστη στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΤΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Η αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν καθυστερήσει να προσαρμοστούν στον περιφερειακό της σχεδιασμό, παρότι ο τελευταίος έχει ψηφιστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΦΟΤΣΑ ήδη από το Μάρτιο του 2016. Πρέπει να κάνουμε κάτι όλοι μαζί, δεν έχει νόημα να υποδείξουμε τις καθυστερήσεις. Προέχουν η κοινωνία και η οικονομία της Κεντρικής Μακεδονίας. Διότι αν δεν γίνουν τα έργα, η περιοχή θα χάσει επενδύσεις 250 εκατομμύρια ευρώ, θα υποβαθμιστούν το περιβάλλον και η αναπτυξιακή προοπτική. Οι έτοιμες μελέτες αντιστοιχούν σε 3 άξονες: μονάδα Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης που θα εξυπηρετεί και τη Χαλκιδική, μονάδα Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης που θα εξυπηρετεί Πιερία, Ημαθία, Πέλα και τους Δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Στα Σκαριά βρίσκονται επίσης 8 μονάδες επεξεργασίας βιοαποκοδομήσιμων υλικών, των οποίων οι μελέτες και οι περιβαλλοντικές άδειες θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2019. Από την πλευρά του, ο ΦΟΤΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας δεσμεύτηκε για την παραλαβή οργανικών αποβλήτων σε μεταβατικές μονάδες εντός του 2019, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι προκηρύξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος για πράσινα σημεία και καφέ κάδους. Η μερίδα για την ενέργεια και το κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με τη συμμετοχή φορέων της αυτοδιοίκησης. Στο μεταξύ, το σχέδιο για τις ενεργειακές κοινότητες παρουσίασε ο Δήμαρχος Φυλής, ο κ. Χρήστος Παππούς. Η μερίδα για τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσία φορέων της αυτοδιοίκησης. Συμμετείχαν εκπρόσωποι περιφερειών, δήμων και ενώσεων, καθώς και ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Στόχων, όπως έχει διαμορφωθεί μετά το τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Αναφορικά με το στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι διαμορφώνεται συνένεση γύρω από το 32% στην τελική κατανάλωση ενέργειας, ενώ στο ίδιο επίπεδο αναμένεται να διαμορφωθεί και ο στόχος της εξοικονόμησης.
Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Κράτης Φάμελος, επεσήμανε τη σημασία της κυκλικής οικονομίας τόσο για το περιβάλλον όσο και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και προστιθέμενης αξίας στη χώρα. Επίσης, δήλωσε διαθεσιμότητα για ένα δεύτερο στάδιο διαβούλευσης με τους φορείς της αυτοδιοίκησης. Από το σύνολο των τοποθετήσεων προέκυψε ότι ο οδικός χάρτης για το 2050 σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια οικονομία πρακτικά χωρίς άνθρακα, ενώ παρουσιάστηκαν καινοτόμες δράσεις, κυρίως στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της αυτοπαραγωγής, που έχουν υλοποιηθεί σε επίπεδο περιφέρειας και Δήμων. Η δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων αποτελεί το εργαλείο εφαρμογής της περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Φυλής με στόχο την ενεργειακή αυτοτέλεια και την καταπολέμηση του ενεργειακού αποκλεισμού. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι ο Δήμος Φυλής γίνεται παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την οποία θα διαθέσει με κοινωνικά κριτήρια στα νοικοκυριά που έχουν ανάγκη. Εισηγούμενο στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της δημιουργίας ενεργειακής κοινότητας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμαρχος της πόλης Χρήστος Παππούς είπε ότι πρόκειται για ένα νομικό πρόσωπο που θα χειριστεί την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα παραχθεί από τα φωτοβολταϊκά που θα τοποθετηθούν στο αποκατεστημένο τμήμα της χωματερής. 1η Σεπτέμβρη ενημερώθηκε στον Υπουργό τον κ. Σταθάρη ότι θα γίνει η κοινωνική απόφαση για να μπορούν να πάνε γρήγορα οι ενεργειακές κοινότητες. Γιατί προτείνουμε την ενεργειακή κοινότητα. Γιατί αποφεύγει όλες, μα όλες, τις δύσκολες και χρονοφόρες αντιμετωπίσεις, όπως είναι η ΑΕΑ, όπως είναι η ΑΕΑ και τα λοιπά. Είναι γρήγορες διαδικασίες, πολύ γρήγορες διαδικασίες. Θα συμμετέχει η περιφέρεια, ο Δήμος και η πρώτη ενεργειακή κοινότητα θα είναι ο πρώτος παιδικός θερμός υγείας. Στόχος του Δημάρχου είναι η κάλυψη με ενεργειακές κοινότητες όσο γίνεται περισσότερων δημοτικών ενωτήτων και η προστασία των πιο αδυνάμων πολιτών. Το λόγο να πω ότι έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα ενεργειακά. Λέω με πολύ σεβασμό και αγάπη προς εσάς ότι είναι 25 Ιουνίου το ελεκτικό συνέδριο, με στέλνει στο ελεκτικό συνέδριο όλα τα έγγραφα για την ενεργειακή αυτοτέλεια. Εργοδότης είναι εκεί η δουλειά και από το πλοίο ξεκινάμε πρώτα απ' όλα να κατασκευάζουμε το έργο. Και 13 Ιουλίου γίνει η ενεργειακή αναβάθμιση πρώτη φάση σε Φυρίου και Ανατολισσίου. 13 Ιουλίου. Σκοπός της ενεργειακής κοινότητας είναι να ξεφύγουμε και να μηδενίσουμε τον ενεργειακό αποκλεισμό, να μηδενίσουμε την ενεργειακή φτώχεια και να, βάλουμε, να κάνουμε πράξη αυτό που όλοι θέλουμε, να μην έχουμε δημότες που να είναι ενεργειακά φτωχοί, να μπορούμε με τα φωτοβολταϊκά που κάνουμε στο κομμάτι για κάθε ένα μεγαβάτ, εδώ το πρώτο μεγαβάτ, να δώσουμε σε 500 σπίτια, σε 500 οικογένειες, δωρεάν ρεύμα από την ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Φυλής. Οι ενεργειακές κοινότητες, μια πρακτική που πλέον έχει καθιερωθεί στις προηγμένες χώρες με αργά και σταθερά βήματα, αρχίζει να παγιώνεται και στην Ελλάδα με πάμπολα ωφέλη για τους πολίτες. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ δύο νέους ανθρώπους. Την κυρία Παπαναγιωτάκη Μαρία, αντιδήμαρχο οικονομικών στο Δήμο Αγίων Αναργύρω Καματερού. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και τον Θοδωρή Μαξούρα, αντιδήμαρχο Νέας Γενιάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Τιμή μου που βρίσκομαι στην εκπομπή σας. Και θα σου μιλάω στον Ενικό. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Είσαστε νέοι άνθρωποι. Άλλα είναι τα σχέδιά σας, οι στόχοι σας. Να πιάσουμε όμως λίγο τα θέματα με την επικαιρότητα που είχαμε σήμερα. Μαρία, να ξεκινήσω από σένα. Καταρχήν, είχαμε τον κύριο Εκιμίδη, τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Αττικής. Κάναμε μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με την κατάργηση του Επιτρόπου από 1η Ιανουαρίου του 2019. Υπήρξαν διάφορες αντιδράσεις σε αυτό το θέμα. Ήταν πολύ εύστοχη η ατάκα που είπε ο κύριος Εκιμίδης, ότι τόσο καιρό γκρινιάζαμε για τους ελεκτικούς συνέδρους, για τους ελεκτικούς συνέδρους, ναι, και τους επιτρόπους. Και τώρα που ο επίτροπος ουσιαστικά σταματάει, πάλι γκρινιάζουμε. Εσύ και ως αντιδήμαρχος οικονομικών, τι θεωρείς ότι θα προκαλέσει αυτή η κατάργηση? Η αρχή του επιτρόπου, αρκετά χρόνια θα έλεγα τώρα, έχει βάλει σε μία σωστή σειρά και τάξη, αν θέλετε, και τις υπηρεσίες και τη λειτουργία ενός Δήμου. Αυτή τη στιγμή η καθημερινότητα, οι πάρα πολλές υποχρεώσεις και ανάγκες των Δήμων, οι τρέχουσες εξελίξεις, το ελάχιστο προσωπικό που έχουμε στους Δήμους, όπως και επίσης και οι δυνατότητες νέου προσωπικού και επάνδρωσης των υπηρεσιών μας, δεν μας αποκλίνουν το ανθρώπινο σφάλμα. Ο προληπτικός λοιπόν έλεγχος ήταν πάντα, αν θέλετε, μια δικλίδα ασφαλείας και για τη διασφάλιση του δημόσιου χρήματος και για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών και για όλους τους Δήμους και τους Δημάρχους για να αισθάνονται ασφαλείς.
Αυτή τη στιγμή θα καταλήξουμε μετά από κάποια χρόνια, έχοντας φύγει αρκετοί, σε έναν κατασταλτικό έλεγχο, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει τότε θέματα που δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι. Θεωρώ ότι και είναι και θέμα ποιος αναλάβει και την ευθύνη των υπογραφών σε σημαντικές οικονομικές συναλλαγές. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητος να παραμείνει ο θεσμός του Επιτρόπου και βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ. Μάλιστα. Είναι, οι περισσότεροι τοποθετούνται με αυτή την, ταυτίζονται μάλλον με αυτή την άποψη, παρόλη την κρίνια. Βέβαια, εντάξει, θα μπορούσε να ξεπεραστεί η γραφειοκρατία και να μείνει ο Επίτροπος. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Λοιπόν, Θοδωρή, εσύ είσαι ο αντιδήμαρχος νέας γενιάς. Νέας γενιάς, ναι. Μπορείς όμως να μας κάνεις ένα σχόλιο για την κατάσταση που προέκυψε με το Χιτά Φιλής. Δηλαδή, βέβαια. Ως νέος άνθρωπος, βλέπεις ότι όλοι γκρινιάζουμε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων. Πρέπει επιτέλους αυτό το μοντέλο να αλλάξει. Είναι ένα θέμα που ταλανίζει πάρα πολύ τους Δήμους σε όλη την Ελλάδα και πιο πολύ σε εμάς όσον αφορά το Χιτά της Φυλής. Πρέπει επιτέλους να βρεθεί λύση, γιατί το θέμα της καθαριότητας είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λύνεται για τις γειτονιές και για τους πολίτες. Αν είναι ποτέ δυνατόν να, στην Ελλάδα, στην κοινωνία του 2018, να μας ταλαιπωρεί αυτό το θέμα. Πρέπει επιτέλους να βρεθεί λύση και να γίνει ό,τι πρέπει για να μπορέσουμε κι εμείς να ανταποκριθούμε όπως πρέπει απέναντι στους πολίτες, απέναντι στους δημότες μας. Μάλιστα. Μαρία, τώρα κανονικά δεν μιλάω την επίσημη τηλεοπτική γλώσσα, κακώς. Θα μιλήσω στο πληθυντικό. Προέκυψε αυτή η κατάσταση. Καταρχήν, η πόλη σε τι φάση βρίσκεται? Σήμερα ξεκίνησε ήδη η αποκομιδή. Σήμερα έχει ξεκινήσει η αποκομιδή. Το ζητούμενο είναι όμως ότι εμείς, Αδυτική Αττική, για δεκαετίες... Αυτό είστε πολύ κοντά στο Χιτά Φυλής, έτσι. Για δεκαετίες έχουμε υποστεί το θέμα του Χιτά. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε καινούριο Χιτά, είναι να επεκτείνουμε. Το θέμα είναι ότι η λύση που έπρεπε όντως να έχει δοθεί χθες, η οποία είναι μία, να δημιουργηθούν τα νέα εργοστάσια επεξεργασίας των απορριμμάτων με ταυτόχρονη με ταυτόχρονο διαχωρισμό του και από θέματα από ειδικά ανακυκλώσιμα και μεταξύ των απορριμμάτων σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου, γιατί όπως καταλαβαίνετε εμείς δεν μπορούμε να δεχόμαστε όλο τον λεκανοπεδίο και πολλές φορές όχι μόνο. Μα δεν το σηκώνει πλέον. Και το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει το θέμα της ανακύκλωσης, πέρα από τη συλλογική ευθύνη και αυτή που έχουν οι Δήμοι, πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι έξω από το σπίτι μας πρέπει να υπάρχει ο κάδος ανακύκλωσης, ο κάδος των απορριμμάτων. Και να το τηρούμε ευλαβικά. Αν δεν μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών, δεν υπάρχει περίπτωση ακόμα και να ανοίξουν αυτά τα περίφημα εργοστάσια που βέβαια έχουν άλλες τεχνολογίες για το περιβάλλον. Ναι. Και αυτά δεν θα υπάρξει λύση. Ως Δήμος ακολουθείτε πρακτικές ανακύκλωσης και ναι, εμείς έχουμε και το κέντρο ανακύκλωσης στο Δήμο μας, που είναι ένα πρωτοποριακό κέντρο, το οποίο το έχει επισκεφθεί σχεδόν όλη η Ελλάδα σήμερα. Και προσπαθούμε σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον ο Δήμαρχος, να το πω, μας κυνηγάει, να προσπαθεί να βρει ένα γειτονιά, διάφορες μορφές ανακύκλωσης που μπορούν να υλοποιηθούν, έστω πιλωτικά, μέχρι να γίνει συνείδηση στον κόσμο. Μάλιστα. Αναλαμβάνεις δράσεις, μιας και οι αρμοδιότητες σου είναι στον αθλητισμό, πολιτισμό, κοινωνικές υπηρεσίες. Οι αρμοδιότητες μου είναι στην Αγενιά, αλλά είναι ένας τομέας στην Αγενιά που συνεργάζεται με όλους. Σαφώς. Μπορούμε να δούμε περαιτέρω να αναλύσουμε, ας πούμε, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στην κοινωνική υπηρεσία, σε όλες τις δομές, η νέα γενιά είναι παρόν. Για παράδειγμα, στον αθλητισμό έχουμε πάνω από 3.000 παιδιά στις δράσεις μας και βέβαια τα έργα είναι πάρα πολλά. Είναι εδώ και η Μαρία που έχει τεχνική υπηρεσία. Λοιπόν, έχουμε μικρή πισίνα για παιδιά από 6 μηνών έως 6 ετών. Έχουμε 400 μωρά εκεί. Έχουμε ένα υπερσύγχρονο σας γυμναστήριο. Σας εμπιστεύονται οι δημότες. Βέβαια. Έχουμε ένα υπερσύγχρονο γυμναστήριο με 500 αθλητές, αθλούμενους. Έχουμε 3 ανοιχτά γυμναστήρια σε σημεία της πόλης, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι νέο αυτό, δηλαδή σε πλατείες, σε ποδηλατόδρομους υπάρχουν ανοιχτά γυμναστήρια. Έχει γίνει ανακατασκευή τριών γηπέδων ποδοσφαίρου με καινούριο τάπητα νέας γενιάς. Είναι σημαντικό να προσέχουμε για τα παιδιά, να μην χτυπούν. Νομίζω είναι και προϋπόθεση αυτό πλέον. Δεν μπορεί να λειτουργεί οποιαδήποτε δομή, είτε είναι αθλητική είτε πολιτιστική, χωρίς κάποιες προϋποθέσεις. Βέβαια. Έχουμε 35 τμήματα αριθμικής και ενόργανης. Έχουμε δρομολογήσει ένα νέο κλειστό τύπου μπαλονιού γήπεδο όπου θα στεγαστεί το handball.
Έχετε και handball. Έχουμε και στην handball. Στην Ελλάδα σπανίζει. Και μάλιστα η ομάδα του Καματερού έχει ευρωπαϊκές διακρίσεις. Και στο στάδιο του Καματερού θα υπάρχει στίβος, αφού υπάρχουν υποδομές, για τη νέα γενιά και για όποιον θέλει να ασχοληθεί με αυτό μάλιστα. Το πράγμα. Για τον αθλητισμό τα είπαμε, θα μας πεις και για τον πολιτισμό, αλλά πολύ σημαντικό Βεβαίως. Είναι και οι κοινωνικές υπηρεσίες, και ειδικά σε ένα Δήμο που την οικονομική κρίση τη βιώνει και τη βιώνει αρκετά. Πολλές είναι οι ευπαθείς ομάδες στο Δήμο Αργίων Αναργύρων Καματερού. Μας τα είχε πει και ο Δήμαρχος αυτά όταν είχε έρθει εδώ πέρα. Ποιες είναι οι δράσεις και πώς τις αντιμετωπίζετε? Λοιπόν, οι Άγιοι Αναργύροι και το Καματερό, το Καματερό και οι Άγιοι Αναργύροι, έχουν μια πάρα πολύ κοινωνική, πολιτική και αλληλεγγύη. Λοιπόν, έχουμε καταρχήν πρόσβαση στα βασικά αγαθά της πρώτης ανάγκης. Έχουμε κοινωνικό παντοπολείο, έχουμε τράπεζα τροφίμων και διανομή φαγητού σε συνεργασία με τις εκκλησίες. Έτσι. Ο Δήμος μας περιέχει συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη σε όσους κατοίκους το έχουν ανάγκη. Έχουμε βιωματικό εργαστήρι, πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων που είναι σημαντικό, γραφείο ατόμων με αναπηρία, γραφείο ισότητας. Έχουμε το γνωστό σε όλους βοήθεια στο σπίτι. Α, είναι μια δομή που λειτουργεί ακόμα στο Δήμο. Σε κάποιους άλλους Δήμους καταργήθηκε, δεν υπήρχε δυνατότητα. Πάμε πολύ καλά. Γενικά, όσον αφορά τη νέα γενιά, έχουμε και μια πολύ καλή πρόσβαση στην εκπαίδευση. Δηλαδή, έχουμε δίκτυο συνεργασίας με φροντιστήρια ξένων γλωσσών για άτομα τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά. Και φαντάζομαι όλα αυτά στηρίζονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στον εθελοντισμό, έτσι. Βέβαια. Που έρχονται και καλύπτουν έτσι. Μας δίνεται τη δυνατότητα να ευχαριστήσουμε όσους βοηθούν στο να στηθούν όλες αυτές οι υποδομές. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε κοινωνικό φροντιστήριο, έχουμε διανομή σχολικών ειδών για άτομα τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν, έτσι. Έχουμε συνεργασία με φροντιστήρια της πόλης. Σημαντικό και αυτό. Βέβαια, όλα είναι σημαντικά. Όταν βοηθάς ανθρώπους που έχουν πραγματικές ανάγκες και εκεί καλείστε εσείς να παίξετε έναν άλλο ρόλο, βέβαια είναι σημαντικό. Να περάσω λίγο στην κυρία Παπαναγιωτάκη, λόγω τηλεοπτικής επισημότητας. Λοιπόν, πώς είναι καταρχήν τα οικονομικά του Δήμου? Ασχολείσαι χρόνια με τα αυτοδιοικητικά πριν τον Καλλικράτη, ήταν η Άγια Ανάργυρη και το Καματερό. Έχεις βιώσει όλες αυτές τις δυσκολίες από τη συνέντευξη των δύο Δήμων. Πώς είναι τα οικονομικά και πώς είναι και τα διοικητικά όσο αφορά την εξάσκηση, την άσκηση των καθηκόντων σας? Η αλήθεια είναι ότι από το 2011 και μετά, που συνενώθηκαν οι δύο Δήμοι με τον Καλλικράτη, το στοίχημα ήταν να μπορέσουν να ενωθούν δύο διαφορετικές περιοχές με διαφορετικές ανάγκες, προβλήματα και δεδομένα. Το στοίχημα λοιπόν που βάλαμε και σαν παράταξη τότε, και ο Δήμαρχος το πίστεψε πραγματικά όπως και όλοι μας, ήταν ότι πώς θα μπορέσουμε αυτές οι δύο περιοχές να τις εναρμονίσουμε στα επίπεδα των ανισοτήτων τους. Παραδείγματος χάρη το Καματερό είχε πολλά θέματα, ακόμα και με το σχέδιο πόλης. Είχε θέματα με τα ρέματα, είχε θέματα με υποδομές που οι Άγιοι Αναργύροι λόγω ανάπτυξης του αστικού ιστού, όλο το μέγεθος περίπου, δεν το είχαν. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, έχουν ισοσταθμιστεί, αν θέλετε, τα δεδομένα. Η συνένωση ήταν δύσκολη, γιατί ήταν και διαφορετικοί άνθρωποι, αν θέλετε, και ήταν και το θυμικό στη μέση, γιατί ένας Δήμος παίρνει έναν άλλον Δήμο. Υπήρξαν αντιδράσεις, έτσι. Υπήρξαν κάποιες μικρές αντιδράσεις, όχι βέβαια στο επίπεδο άλλων Δήμων, υπήρξαν. Αλλά επειδή πραγματικά, σαν Δήμος, δεν ξεχωρίζουμε τι είναι το Καματερό, τι είναι η Αγενά, γιατί το αισθανόμαστε σπίτι μας και έτσι το αντιμετωπίζουμε. Περάσε και αρκετά χρόνια, έτσι. Πήγαμε καλά σε σχέση με άλλους Δήμους. Δηλαδή, από τον πρώτο χρόνο και στο επίπεδο των υπαλλήλων και των αιρετών και των κατοίκων μας πήγαμε καλά. Διότι έβλεπαν, πιστεύω, την προσπάθεια να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τα οικονομικά μας έχουν φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να έχουμε και ένα αποθεματικό σεβαστό. Σημαντικό αυτό. Ναι, η διεκδικήση μας επίσης από ΕΣΠΑ Περιφέρεια και όλους τους άλλους φορείς και τις πηγές χρηματοδότησης είναι υψηλές. Δηλαδή, φανταστείτε, η τελευταία τετραετία είμαστε περίπου στα 35 με 40 εκατομμύρια εγκεκριμένα. Καλά έργα, υψηλά έργα. Σαφέστατα, ο μεγάλος όγκος των υποδομών πέφτει στο Καματερό λόγω των προβλημάτων που είχε. Και το σημαντικότερο, φτάσαμε στο τέλος, αν θέλετε, του προβλήματος του Καματερού. Θυμάστε και τις πλημμύρες παλιά. Να λύσουμε το θέμα της οριοθέτησης των ρημάτων,
Μάλιστα. Που ήταν μεγάλο πρόβλημα, βέβαια. Να ενταχθεί βέβαια. Σχεδόν όλη η πόλη στο σχέδιο για να μπορεί να αναπτυχθεί. Έχουν ξεκινήσει τα έργα. Συγκεκριμένα τα έργα έχουν ξεκινήσει στο επίπεδο των τομών που λέμε εμείς τεχνική υπηρεσία και σε 10 μέρες μπαίνουν οι εργολάβοι. Δηλαδή, τα σπρώχνουμε και τρέχουμε όσο περισσότερο μπορούμε για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι οι δυσκολίες αυτές της γραφειοκρατίας. Σοδωρή, εσύ τώρα θα τα βιώσεις και θα τα μάθεις. Είναι εξαιρετικό δύσκολο. Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Φαντάζομαι εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Όμως. Ναι. Έκαναν δύο πόλεις μία. Αλλά δεν έδωσαν όμως και αυτό τους απαραίτητους πόρους που χρειάστηκαν προκειμένου να είναι πιο επιτυχής. Ούτε το προσωπικό. Σκεφτείτε τώρα, με λίγο προσωπικό, να πρέπει να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις καθημερινότητας και να τα ακούμε και από πάνω. Γιατί ο κόσμος έχει απέτηση το πρόβλημα να λυθεί τώρα και δίκιο έχει. Ναι. Έτσι. Δηλαδή έγινε ο Καλλικράτης, αλλά έδωσαν όλη τη δυσκολία στους αιρετούς. Δεν έδωσαν αυτά που έπρεπε προκειμένου να ανταποκριθούμε όπως πρέπει. Ναι, αυτό είναι μια αδικία που όλοι το αναφέρουν. Φανταστείτε όμως ότι σε άλλους Δήμους υπάρχει και το τεράστιο θέμα της απόστασης ή κοινότητες. Πολλές μικρά χωριά συνενώθηκαν και τραβάνε άλλο ζόρι αυτοί οι Δήμαρχοι. Ωστόσο, δεν έπαψαν να υπάρχουν κάποια προβλήματα. Ποια είναι τα έργα και οι δράσεις τώρα και εσείς στο δικό σου το κομμάτι ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών? Και νομίζω έχεις κι άλλον ένα τίτλο, δόμησης και τεχνικών υπηρεσιών. Ναι. Η τεχνική υπηρεσία αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα και πριν, έχει ένα ύψος χρηματοδότησης συγκεκριμένο άνω των 35 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κύριες δομές των έργων αυτών αφορά κάποιες υποδομές, κατά κύριο λόγο στο Καματερό. Λόγου χάρη αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίζεται και το έργο 5 εκατομμυρίων οδοπία για το Καματερό. Μάλιστα. Τώρα ψηφίζεται η χρηματοδότηση, έτσι. Ναι. Για να ξεκινήσει όμως θα πάρει χρόνο. Το θέμα είναι ότι προσπαθούμε όλοι από όλες τις πλευρές αυτές τις διαδικασίες που είναι πάρα πολύ χρονοβόρες να τις επιδείξουμε. Βέβαια είναι και ο νόμος τη μέση που σε εμποδίζει με τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Δική σας υπόθεση. Δυστυχώς. Θα έπρεπε νομίζω σε αυτό το κομμάτι, επειδή πραγματικά γίνεται δουλειά, αλλά δεν μπορεί να φανεί είτε να τροποποιηθεί ο νόμος, είτε να βρεθούν άλλες φόρμουλες. Διότι φανταστείτε, η εργολαβία υπάγει που έχουμε κάθε χρόνο για την συντήρηση των σχολείων μας. 100.000, τάξη των 100.000 ευρώ. Αν υπάρξουν ενστάσεις ή αν υπάρξει κάποιο κόλλημα στη διαδικασία, μπορεί να παρέλθει το έτος και να μην υλοποιηθεί. Μάλιστα. Και το θύμα αυτή τη περίπτωση είναι οι πολίτες, έτσι. Το θέμα είναι ότι έχουμε τα σχολεία μας όμως με εξευτελιστική χρηματοδότηση. Στην ουσία, εμείς βάζουμε τα χρήματα από ίδιους πόρους, όπως και περισσότεροι Δήμοι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ σημαντικά έργα σε επίπεδο ΕΣΠΑ και περιφέρειες κατά κύριο λόγο. Ένα πρωτοποριακό έργο μας είναι η υπογειοποιημένη κάβη που θα γίνει μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο, την ανάπλασή τους, οι οποίοι τι κάνουν, εκτός ότι είναι συμβατή στο περιβάλλον και οικολογική, έχουν μια τέτοια τεχνολογία η οποία διαχωρίζει τα απορρίμματα και βοηθάει και στην ανακύκλωση και στο διαχωρισμό των απορριμμάτων. Αυτή είναι η υπογειοποιημένη που ανεβαίνουν με αυτόματο σύστημα. Σε όλη την πόλη θα τοποθετηθούν ή σε συγκεκριμένα σημεία? Αυτό θα τοποθετηθεί. Είναι ένα έργο περίπου της τάξης των 3,5 εκατομμυρίων. Θα τοποθετηθούν κάποια γύρω στα 8 ζεύγη σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Μάλιστα. Τέτοια που να μπορούν να έχουν μεγαλύτερη ανταπόκριση. Τα άλλα κομμάτια που έχουμε από την περιφέρεια είναι, όπως σας είπα, το πολύ σημαντικό των ρεμάτων με το έργο πλησίων της Εσχατιάς και εντός της πόλης του Καματερού, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Που ήδη έχει αργήσει πρόβλημα. Να γίνει, έτσι. Έχει αργήσει, ναι, πάρα πολύ. Ευελπιστούμε σε 10 μέρες να δούμε τη σκαπάνη να ξεκινάει. Παράλληλα, η οριοθέτηση και του Βόρειου Καματερού, των ρεμάτων, που είχαν να κάνουν, αν θυμάστε, τότε με τις σοβαρές πλημμύρες, γιατί από το κύλο εμείς ξεκινάει το πρόβλημά μας. Και αυτό υπό την αιγίδα της περιφέρειας σαν μελέτη. Και πιστεύω θα το κλείσουμε τελειωτικά εκεί. Τα άλλα σημαντικά που έχουμε είναι συνήθως όλες οι χρηματοδοτήσεις που πάμε πρώτοι με όριμες μελέτες και για διεκδικήσεις παιδικών χαρών και για διεκδικήσεις πλατιών. Τώρα παραδίδουμε 15 παιδικές χαρές πιστοποιημένες, συντηρημένες με ISO και ό,τι προβλέπει ο νόμος. Και γενικότερα υπάρχει μια προσπάθεια, εκτός από την καθημερινότητα, που η καθημερινότητα είναι ίσως το δυσκολότερο, γιατί ο κόσμος σε θέλει εκεί, σε θέλει μπροστά, θέλει τώρα, να προσπαθήσεις να συνδυάσεις την διεκδίκηση με το καθημερινό θέμα των ανθρώπων.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, Θοδωρής, αντιδήμαρχος νέας γενιάς, και ποιο είναι το προσωπικό σου στοίχημα για τους νέους ανθρώπους της πόλης σου? Το προσωπικό μου στοίχημα είναι να καταφέρουμε η νέα γενιά να είναι στο προσκήνιο. Δυστυχώς είμαστε σε περιοχές που η ανεργία ταλανίζει. Είναι υψηλά τα ποσοστά στο Δήμο σας. Ναι. Και επί της ευκαιρίας σας πω ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού έχει γραφείο απασχόλησης. Μέσα από αυτό το γραφείο υπάρχει ενημέρωση για θέσεις εργασίας και προσανατολισμός για τη νέα γενιά. Α, μάλιστα. Βέβαια... Για δώσ' μας κάποιες λεπτομέρειες πώς λειτουργεί. Υπάρχει κάποιος άνεργος, ένας νέος δημότης, άνθρωπος, έτσι, δημότης, Αγίων Αναργύρων, που δεν βρει εργασία. Δεν πάβει να πρέπει να προσανατολιστεί αυτός ο άνθρωπος. Πάει στο γραφείο απασχόλησης και του αναλύουν πού πρέπει να πάνε, να πάνε για εργασία, και παίρνουμε βιογραφικό ώστε με την πρώτη ευκαιρία να βοηθήσουμε. Α, μάλιστα. Δηλαδή, όσο αφορά τις δεξιότητες του, δηλαδή αναπτύσσεται και δεξιότητες του κάθε άνεργου με κάποια μαθήματα ή όχι? Όχι, ανάλογα με το βιογραφικό, βλέπετε με τις συνεργαζόμενες εταιρείες που θα απευθυνθείτε. Ακριβώς. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι, ναι. Επειδή τρέχουμε και το πρόγραμμα της ΟΧΕ, των ολοκληρωμένων χωρικών πανεβάσεων, περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, σε αυτό ειδικά το κομμάτι, εκτός από τις παρεμβάσεις με κατασκευές ζωφωνιπιακών, κάποιων δομών και αντιπλημμυρικών έργων του Καματερού, έχουμε και αυτή τη δράση, δηλαδή δομές τέτοιες που αποκλειστικά θα έχουν να κάνουν με τους άνεργους και τις κοινωνικά ασθενείς. Α, μάλιστα. Δομές, μάλιστα, ανθρώπων. Έτσι, με... Οπότε ξέρετε... όχι, σε βοηθάει να αντιμετωπίσεις, ναι, το προσωπικό οπότε σου στοίχημα, ναι, Θοδωρή. Να σου πω κάτι. Πρέπει επιτέλους να βοηθεί η νέα γενιά και να βρεθεί και στα κοινά, αλλά αν κάποιος είναι άνεργος, πώς θα ασχοληθεί και με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την πολιτική? Ναι. Έτσι. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μια συνεχής μάχη. Μια μάχη όμως που χρειάζεται όλες οι ηλικίες για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα όνειρά μας. Σίγουρα σε αυτό. Εσύ όμως γιατί ασχολήθηκες? Δηλαδή ήταν μια προσωπική πρωτοβουλία που... Είναι το μικρόβιο. Είναι το μικρόβιο. Θες να αλλάξεις, φαντάζομαι, ότι κάποια πράγματα. Ότι θέλω να δω την πόλη μου καλύτερη. Και πώς θα γίνει καλύτερη? Με το να κάθομαι από τον καναπέ και να κρίνω, ή να μπω κι εγώ στη μάχη να παλέψω για τα προβλήματα? Μάλιστα. Το δεύτερο. Η μάχη είναι μεγάλη όμως, το έχεις καταλάβει. Είναι μεγάλη και ο κόσμος απαιτεί και περιμένει πράγματα από εμάς. Mm-hmm. Έτσι είναι. Να περάσουμε και λίγο στο γκλισθένι, γιατί έχει ενδιαφέρον η άποψή σας. Όλα όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, το λέμε καθημερινά σχεδόν εδώ από το Βήμα του Attica TV, το επίμαχο σημείο είναι η απλή αναλογική. Θοδωρή, η άποψή σου ποια είναι για την απλή αναλογική? Η άποψή μου είναι μία και μοναδική. Δεν συμφωνώ με την απλή αναλογική. Και δεν συμφωνώ γιατί απλά... Πρέπει ο νόμος του Κλισθένη να δώσει περισσότερες αρμοδιότητες στους Δήμους και βέβαια δεν θα μπορεί να υπάρχει... για να πάρουμε μια απόφαση θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι περισσότεροι με την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο, όπως ξέρετε, η αντιπολίτευση λέει πάντα όχι. Πώς θα αυτό γίνει το δηλαδή? Βιώνετε και στα δικά σας δημοτικά συμβούλια? Βέβαια. Δηλαδή η αρνητική στάση της αντιπολίτευσης είναι συχνό φαινόμενο? Πρέπει να σταματήσει η αντιπολίτευση να είναι αντιπολίτευση του όχι. Πρέπει όλοι μαζί να παλεύουμε για τα προβλήματα. Και σε κάθε εκλογές να δίνει ο καθένας τη μάχη του για τη μάχη των εκλογών. Όμως πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι εκλογές τα 4-5 χρόνια. Είναι μια μάχη για να λυθούν τα προβλήματα της πόλης. Έτσι. Μάλιστα. Εσύ, Μαρία, για την απλή αναλογική, θεωρείς ότι θα προκαλέσει ακυβερνησιμότητα ή ότι είναι ένα όριμο εκλογικό σύστημα που, εντάξει, δίνει τη δυνατότητα να εκπροσωπείται η πόλη από περισσότερους πολίτες? Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και φυσικά αν υπήρχε και το μεταβατικό στάδιο που θα μπορούσε να έχει τριφτεί και το σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης και ο κόσμος, ίσως να είχε μία ελπίδα. Με τη μορφή όμως που παρουσιάστηκε, και επειδή όντως τίθεται θέμα κυβερνησίας σε ένα Δήμο, και δεν το λέω με την έννοια της έλλειψης ελέγχου ή με την έννοια ότι θέλουμε να είμαστε μόνοι μας. Δεν πρέπει να είμαστε μόνοι μας. Πραγματικά δημιουργεί προβλήματα.
όταν ήδη εμείς με την παρούσα κατάσταση και το παρόν εκλογικό σύστημα δεν μπορούμε στους χρόνους που πρέπει να υλοποιήσουμε τις ανάγκες του κόσμου να το κάνουμε, φανταστείτε ένα σύστημα που θα μας βάζει σε επιπλέον διαβουλεύσεις, σε επιπλέον συνομιλίες, συζητήσεις. Δεν θα μπορεί γρήγορα και, και στον χρόνο που πρέπει να υλοποιούνται ορισμένα πράγματα. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή να υλοποιήσουμε ένα τέτοιο εκλογικό σύστημα. Μάλιστα. Ωστόσο, φαντάζομαι από την εμπειρία σου, αν είχες τη δυνατότητα να συμμετάσχεις σε ένα νομοσχέδιο, τι θα ήθελες να αλλάξεις από τα κακό σκήμενα της τοπικής αυτοδιοίκησης? Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, η αλήθεια είναι. Γιατί... Έτσι, με δύο λέξεις. Επιγραμματικά θα άλλαζα το εξής. Θα προσπαθούσα να ξεκαθαρίσω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση ίσως είναι η τελευταία ανοιχτή πόρτα που έχει ο κόσμος. Εμάς λένε με το μικρό μας όνομα, σε εμάς απευθύνονται για τα προβλήματά τους. Κατά συνέπεια, εγώ προσωπικά αν ήμουν κυβέρνηση, θα έφτιαχνα ένα νομοσχέδιο που να δίνω τα όπλα και τα μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση να εξυπηρετήσει την καθημερινότητα του πολίτη. Δεν θα προσπαθούσα να βγάλω περισσότερο τα εμπόδια, αν θέλετε. Είτε αφορούσαν τις διαδικασίες ακόμα και των προμηθειών που μας δένουν τα χέρια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Ο έλεγχος είναι θεμητός και για μένα απαραίτητος. Εμείς όσοι έχουμε ενταχθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση το κάνουμε γιατί έχουμε μεράκι να υπηρετήσουμε αυτό που αγαπάμε. Από εκεί πέρα όμως δυστυχώς, και όταν λέω όπλα εννοώ ακόμα και το ανθρώπινο δυναμικό. Όταν οι υπάλληλοι μας φθήνουν με την έννοια την ηλικιακή. Τώρα, σε και τι πρέπει... φάση βρίσκεται ο Δήμος όσον αφορά τη στελέχωση των υπαλλήλων? Μπορώ να πω ότι είμαστε σε κάθε υπηρεσία στο οριακά 45% αυτό που θα έπρεπε να είχαμε. Δεν το συζητάω για την καθαριότητα που θα έπρεπε να ήμασταν δεκαπλάσιοι. Και ευτυχώς όμως έχουμε τόσο καλά στελέχη και καλούς υπαλλήλους που προσπαθούν να καλύψουν αυτή τη διαφορά. Τώρα με το ΑΣΕΠ θα γίνονται κάποιες προσλήψεις μόνιμο? Με το ΑΣΕΠ ήδη εμείς έχουμε από τους παλιότερους διαγωνισμούς πάρει τα πρόχειρα αποτελέσματα με κάποιο κόσμο. Αναμένουμε. Για πόσα άτομα τους τελικούς έχετε τεθεί ως Δήμος? Εμείς νομίζω είχαμε 15 στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Μάλιστα. Βέβαια, κάθε πρόταση που ανοίγει προσπαθούμε να ζητήσουμε όσα περισσότερα γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, Θοδωρή, να σας κάνω μια αντίστροφη ερώτηση. Μπορώ όμως να πω κάτι. Ναι. Θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να γίνει πιο ευκίνητη. Παίρνει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να περάσει από την Επίτροπο και να πάει στην Περιφέρεια. Όλο αυτό είναι χρονοβόρο με αποτέλεσμα εμείς να αργούμε να λύσουμε το πρόβλημα του Δημότη. Πρέπει λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση να γίνει και πιο ευκίνητη και αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει να αποφασίζουμε εμείς για τις γειτονιές μας. Γιατί είναι έτσι το όλο σύστημα. Είσαστε κοντά στους πολίτες. Είμαστε βέβαια καθημερινά. Αλλά είναι έτσι το σύστημα που πολλές φορές μας φέρνει σε πολύ δυσκολία απέναντι στο Δημότη, γιατί μπορεί να θεωρούν ότι εμείς δεν λύνουμε κάποιο πρόβλημα γιατί δεν ασχοληθήκαμε, αλλά από πίσω είναι μια ολόκληρη διαδικασία για να φτάσουμε στη λύση του προβλήματος. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και είναι η παρεξήγηση που δημιουργείται τις περισσότερες φορές ανάμεσα στους πολίτες και στους αυτοδιοικητικούς. Και ο κόσμος είναι ότι όταν είμαστε πλέον υποχρεωμένοι σε ισοσκυλισμένους προϋπολογισμούς, ακόμα και η διεκδικήση μας σε προσωπικό από το ΑΣΕΠ, από τότε του προϋπολογισμού μας. Ναι. Όταν λοιπόν σε έχουν πετσοκόψει, με τα αντίστοιχα χρήματα δεν σκεφτήκαμε ποτέ. Όταν ένας δημότης πληρώνει σε λογαριασμό τα χρήματα που είναι να έρθουν για το Δήμο. Αναρωτηθήκαμε αν αυτά τα χρήματα έρχονται κατευθείαν στο Δήμο. Πάνε πρώτα σε ένα ταμείο και από εκεί μοιράζονται στους Δήμους. Στους Δήμους δεν έρχονται πλέον. Έτσι. Γιατί δημότες δεν περνάνε. Ακριβώς. Πρέπει να το πούμε για να το ξέρουν οι δημότες. Εσύ τι θα ήθελες να προσθέσεις ως αρμοδιότητα στον κάθε Δήμο που να αφορά τους νέους? Και επιμένω γιατί έχεις ένα ιδιαίτερο πόστο. Που να αφορά τους νέους. Πώς θα μπορούσαν οι νέοι να ενταχθούν και ποια θα ήταν εκείνες αυτά τα καθήκοντα που θα μπορούσες να έχεις να διευκολύνεις τη ζωή των νέων σε διάφορα πράγματα? Αυτό που είπαμε πριν. Το πρώτο ζήτημα που αφορά την νέα γενιά είναι ανεργία. Άμα ο άλλος είναι άνεργος, το τελευταίο πράγμα που τον νοιάζει είναι όλα τα άλλα. Δηλαδή αυτό το λένε και οι φίλοι σου στο Δήμο που βγαίνει και για το ρουσφέτη που συζητάνε, τι είναι, θέλω να βρω δουλειά. Και όμως η νέα γενιά έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Πώς να ασχοληθεί, πώς να μπορέσει καταρχήν να κάνει οικογένεια,
πώς να μπορέσει να ασχοληθεί με την πολιτική, με την τοπική αυτοδιοίκηση, όταν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να λύσει πρώτα τα βασικά. Βασικά. Επομένως, πρέπει και η εκάστοτε κυβέρνηση να κοιτάξουν στοχευμένα στην ανεργία. Έχουν φύγει όλοι οι νέοι στο εξωτερικό. Πονάμε γιατί βλέπουμε φίλους μας και φίλες μας να έχουν φύγει. Να έχουν φύγει και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε πια προκειμένου να τελειώσει αυτό το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που εκφράζεις στους νέους ανθρώπους και την ανησυχία σου. Ολοκληρώνοντας την κουβέντα, θέλω από μία τοποθέτηση του καθενός σχετικά και με τις αρμοδιότητές σας και με την ηλικία σας και με το Δήμο σας ένα σχόλιο. Να ξεκινήσω από την κυρία και να ολοκληρώσει εσύ. Ευχαριστώ. Ο στόχος είναι η μόνιμη προσπάθεια, ο στόχος είναι να υπηρετούμε τον κόσμο, γιατί αυτό επιλέξαμε να κάνουμε. Σαν Δήμος, τουλάχιστον, παρά τις πολλές δυσκολίες μας, θεωρώ ότι έχουμε διανύσει ένα πολύ καλό διάστημα, ώστε να βλέπουμε τους καρπούς σε λίγο να φαίνονται. Μακάρι οι διαδικασίες να ήταν πολύ πιο εύκολες και γρήγορες, θα τα βλέπαμε από τώρα. Αλλά τουλάχιστον εμένα με ικανοποιεί το γεγονός ότι μετά από κάποια χρόνια, κάποιοι άνθρωποι που παλεύουμε όλοι μαζί εκεί, και μιλάω για τον Δήμαρχο, τους συναδέλφους, το προσωπικό του Δήμου μας και τους ανθρώπους που μας πιστεύουν και μας στηρίζουν τόσα χρόνια, να γυρίσουμε και να πούμε ότι όντως αφήσαμε κάτι πίσω μας. Και να ευχηθώ τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης να ανθίσουν και να μας επιστρέψουν σύντομα. Τις να περικοπές σε ευελιξία. Ναι. Εγώ θέλω να απευθυνθώ σε κάθε δημότη και σε κάθε δημότησα της πόλης μου. Να τους πω ότι εμείς δίνουμε τη μάχη καθημερινά. Να μας συγχωρούν αν υπάρχει κάποια αργοπορία, αλλά δεν είναι δικό μας θέμα. Εμείς είμαστε καθημερινά στους δρόμους, παλεύουμε. Η δική μας παράταξη είναι μια παράταξη η οποία έχει βγει μέσα από την κοινωνία και είναι στην κοινωνία. Επομένως, στο επίκεντρο του πολιτισμού, του αθλητισμού, των καλών υπηρεσιών, που είναι η Άγια Ανάργυρα και το Καματερό, θέλουμε να τους πούμε ότι θα είμαστε πάντα δίπλα τους και κοντά τους και θα βάλουμε όλες μας δυνάμεις για να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Δεν θίξαμε ένα θέμα που θα θέλαμε να θίξουμε και ξέρω μάλλον ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει. Έχουμε λίγο, νομίζω. Για το πάρκο Τρίτσι. Έχουμε. Για το πάρκο Τατώνη Τρίτσι. Mm-hmm. Πρέπει επιτέλους το κράτος να καταλάβει ότι πρέπει να δοθούν οι απαιτούμενοι πόροι προκειμένου να λυθεί αυτό το ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους, δεν ανήκει σε κανέναν αυτό το πάρκο. Πολλοί θέλουν να το καπηλευτούν. Αυτό το πάρκο ανήκει στους πολίτες, στην κοινωνία, στο λαό. Τώρα άνοιξε ένα μεγάλο ζήτημα που δεν το... Και θα ήθελα και η Μαρία να πει. Ναι. Τι γίνεται, έρχονται οι πολίτες... Μπορεί το πάρκο να το χρησιμοποιήσουν όπως πριν μερικά χρόνια, περπατάνε, κάνουν ποδήλατα, είναι ένα ζωντανό ιστός της πόλης? Δυστυχώς δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Τουλάχιστον εγώ μεγάλωσα στο Καματερό και το έζησα από μικρή. Ξεκίνησε μια πολύ καλή προσπάθεια στον πνεύμονά μας, γιατί είναι ο πνεύμονάς μας και η ανάσα μας αυτό το πάρκο. Και για εσάς και για τους όμορους δήμους, έτσι. Για όλο το Λεκανοπέδιο. Για όλο το Λεκανοπέδιο. Το θέμα είναι ότι ο χαρακτήρας του περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης δυστυχώς δεν διατηρήθηκε. Το πάρκο πρέπει να είναι δημόσιο, ενιαίο και αδιαίρετο. Κάθε σπιθαμί του, κάθε εκατοστό του ανοίξει όλο τον κόσμο. Ανοίξει τα παιδιά, είναι για να περπατάμε, να αναπνέουμε και να ζούμε, αν θέλετε, τη μοναδικότητά του. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως? Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έγιναν σωστές υποδομές, μάλλον δεν συντηρήθηκαν σωστά οι υποδομές, ούτε είχε τη χρηματοδότηση εκείνη. Mm-hmm. Δειλά-δειλά, οι όμοροι Δήμοι και εμείς στο Καματερό, τότε οι Άγιοι Ανάργυροι, προσπαθούσαμε να το συντηρήσουμε από το υστέρημά μας. Σήμερα το πάρκο, αν δείτε τις λίμνες, πεθαίνουν. Σήμερα για ποιο λόγο, ο φορέας διαχείρισης που είναι υπεύθυνος δεν αναλαμβάνει τη χρήση? Ξεκίνησε με κάποια σχέδια μεγαλόπνοα πέρσι, δεν έχει υλοποιήσει κάτι. Να φανταστείτε, εμείς πριν ένα μήνα, σαν τεχνική υπηρεσία γύρω Καματερού, στείλαμε μελέτη για τη βιωσιμότητα της λίμνης.
Μάλιστα. Και διεκδικούμε και χρηματοδότηση. Γι' αυτό την έχουμε καταθέσει ήδη στο φορέα διαχείριση. Το θέμα είναι ότι σήμερα, αν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται, οι όμορφοι δήμοι, δεν κατανοήσουμε και οι πολίτες ότι ανοίξει όλους μας και πρέπει να επιβιώσει με τη μορφή αυτή. Αυτό το βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω πού εμπλέκεται ένα κοινωνικό αγαθό προς τους πολίτες με την κατάσταση στην οποία έχει επέλθει το πάρκο. Κοιτάξτε, πολύ κακές. Όλα αυτά πρέπει να, από κάπου να βρεθούν οι πόροι προκειμένου να μπορούμε να αντιμετωπιστούμε. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος έχει τη διοίκηση του πάρκου. Υπάρχει προϋπολογισμός στο πάρκο πλέον με τον ενιαίο φορέα. Υπάρχει διοικητικό συμβούλιο. Αυτά έχουν οριστεί. Mm-hmm. Μάλλον είναι λίγα τα χρήματα. Από εκεί πέρα, ναι. Εμείς ήδη από τα χρήματά μας, από την τακτική επιχορηγήση μας, συμμετέχουμε. Mm-hmm. Αρκετοί δήμοι, όχι μόνο εμείς που είμαστε κοντά. Το θέμα είναι ότι δεν γίνονται τα βήματα που πρέπει και το πάρκο πεθαίνει. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να κάνουμε με ένα οδηπορικό στο πάρκο και να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τέτοια παράπονα και πολλά και είναι κρίμα. Και τζάπα δηλαδή να μην μπορούν οι πολίτες από τους λίγους πνεύμονες Πρασίνου. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή το πάρκο είχαμε πανηγύρια. Τα πανηγύρια δεν τα κατηγορεί κανείς. Αλλά είναι ένα πάρκο που θέλει αναλόγου χαρακτήρα δράσης. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Και ένα πάρκο δωρεάν για τους πολίτες, έτσι. Να, δωρεάν, έτσι. Πάνω πολύ δωρεάν. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια. Εμείς να αλλάξουμε θέμα. Επιστολή στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα απέστειλαν οι δήμαρχοι Λιούπολης, Σαλίμου και Ελληνικού Αργυρούπολης. Οι τρεις δήμαρχοι ζητούν να μην καταλήξουν στον ΤΑΙΠΕΔ τα κίνητα με τα οποία με τελεσίδικη απόφαση παραχωρούνται στους παραπάνω δήμους μετά από δικαστική διαμάχη δεκαετιών με τους κληρονόμους της οικογένειας Νάστου. Πριν λίγες μέρες, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης έγινε Διαδημοτικό Συμβούλιο των Δήμων Ηλιούπολης, Ελληνικού Αργυρούπολης και Αλίμου με θέμα την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα λεγόμενα αναστέικα. Μετά από δικαστικούς αγώνες δεκαετιών, εκτάσεις εκατοντάδων στρεμάτων εντός των παραπάνω δήμων που διεκδικούσαν οι κληρονόμοι Αλεξίου Νάστου και σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούνται ως κοινοφελείς ή κοινόχρηστοι χώροι από τους παραπάνω δήμους, κρίθηκε οριστικά και αμετάκλητα ότι είναι δημόσιοι χώροι. Οι τρεις δήμαρχοι χαιρέτησαν την απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαιώνει κόπους δεκαετιών, αλλά δήλωσαν πως αυτός ο αγώνας δεν έγινε για να περάσουν αυτοί οι χώροι στο ΤΑΙΠΕΔ. Μάλιστα δηλώνουν πως θα φτάσουν το θέμα μέχρι τον Πρωθυπουργό. Μετά από περίπου 40 χρόνια αγώνων, σε πολιτικό, δικαστικό και διεκδικητικό επίπεδο, βρισκόμαστε τώρα στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουμε στα χέρια μας μία τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου που ουσιαστικά παραχωρεί όλα τα οικόπεδα τα οποία διεκδικούσε η οικογένεια Νάστου στο ελληνικό δημόσιο. Από αυτή τη στιγμή και μετά θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα και αυτό είναι ομόφωνη απόφαση και των τριών δημάρχων των Δήμων μας, ότι εμείς θα διεκδικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και με οποιοδήποτε μέσο χρειαστεί να μην χαθεί ούτε ένα τετραγωνικό γης από την τοπική αυτοδιοίκηση και να δοθούν οριστικά παραχωρητήρια στους Δήμους της περιοχής μας. Δεν κάναν αγώνα οι τοπικές κοινωνίες, τα δημοτικά συμβούλια, οι δήμαρχοι, οι αιρετοί και τα επιτελεία μας νομικά και τεχνικά για να έχει περισσότερα περιουσιακά στοιχεία να εκποιήσει το υπερταμείο. Δεν κάναμε αγώνα δηλαδή για να έχει το υπερταμείο να πουλήσει μερικά κίνητα ακόμα. Κάναμε αγώνα για να διασφαλίσουμε και να περισσώσουμε μια σπουδαία δημόσια περιουσία και να την αξιοποιήσουμε για ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, για ανάγκες δηλαδή του λαού στον οποίο αυτή η γη ανήκει. Δηλαδή για εκπαίδευση, για πολιτισμό, για κοινωνική αλληλεγγύη, για μια σειρά από δράσεις, δομές, παροχές και υπηρεσίες που η κοινωνία μας χρειάζεται. Νομίζω η απόφαση που πρέπει να πάρθει σήμερα είναι μία, στο Μέγαρο Μαξίμου, να μας δεχτεί ο Πρωθυπουργός, να γίνει συνάντηση, να καταθέσουμε και οι τρεις δήμαρχοι ή όποια επιτροπή, εν πάση περιπτώσει, νομίζετε ότι πρέπει να είναι συνεπικουρούμενη από τις δυνάμεις όλες των Δημοτικών Συμβουλίων, μια ξεκάθαρη ενημέρωση του Πρωθυπουργού τι σημαίνει αυτό, ποια κίνητα είναι και τι σημαίνουν για τη ζωή της κάθε πόλης, ο Πρωθυπουργός να αναλάβει ηθικά και πολιτικά ξεκάθαρα τη δέσμευση ότι το υπερταμείο δεν θα προχωρήσει στην απορρόφηση αυτών των ακινήτων και να αποδοθούν πλέον με όλες τις διατάξεις και με όλες τις νομικές ρυθμίσεις που αποτείται αυτά τα κίνητα πλέον οριστικά σε αυτούς που ανήκουν κιόλας, δηλαδή σε εμάς τους Δήμους.
Οι τρεις δημαρχοί Βασίλης Βαλασόπουλος, Ανδρέας Κονδύλης και Γιάννης Κωνσταντάτος, με επιστολή που έστειλαν εν τέλει στον Πρωθυπουργό, ζητούν να μην περάσουν τα οικόπεδα φιλέτα στα χέρια των δανειστών, αλλά να αποδοθούν στους πολίτες. Η επιστολή αναφέρει χαρακτηριστικά πως οι Δήμοι δεν έκαναν όλο αυτό τον πολυετή αγώνα και τα έξοδα για να πληρωθούν οι δανειστές του ελληνικού κράτους. Οι Δήμοι αγωνίστηκαν για να αποδώσουν τη δημόσια περιουσία στους δημότες, να δημιουργήσουν κοινόχρηστους ανοιχτούς χώρους για όλους και να φτιάξουν τις απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση των δημοτών. Γι' αυτό το λόγο, παρακαλούμε να έχουμε μια συνάντηση μαζί σας για να βοηθήσετε στην οριστική λύση του προβλήματος. Είναι ξεκάθαρο πως οι τρεις Δήμοι είναι αποφασισμένοι να προστατέψουν τη δημόσια περιουσία και θα ασκήσουν τη σχετική πίεση, ευελπιστώντας ότι η πολιτεία θα δει το αίτημά τους με θετικό μάτι. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Attica TV με νέα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 6. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία μας στο web TV του σταθμού μας. Καλό απόγευμα σε όλους σας.